Ένα μήνα μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης έφτασε η στιγμή που τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου Χανίων ξεκίνησαν στη σταδιακή αποκαθήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων που βρίσκονται τοποθετημένες άναρχα σε διάφορα σημεία της πόλης και πέριξ αυτής. Σύμφωνα μάλιστα με τους πρώτους υπολογισμούς του Δήμου, οι παράνομα τοποθετημένες πινακίδες αγγίζουν σε αριθμό τις 5.000, ενώ παράλληλα με το ξύλωμά τους, τα συνεργεία προχωρούν και στον καλοπισμό διάφορων περιοχών του Δήμου. Δεν σταματάμε όμως αυτό. Όπως έχετε παρατηρήσει, έχουμε ξεκινήσει όλα τα συνεργεία του Δήμου στη συντήρηση και τον καλοπισμό του Δήμου όπως έχουμε δεσμευτεί. Αφαιρούμε καλαθάκια σε όλη την πόλη μέσα και αντικαθιστούμε με καινούρια. Αλλάζουμε όλους τους πίνακες ανακοινώσεων. Τους κίτρινους που υπήρχαν σκουριασμένοι και τους συντηρούμε και τους ξανατοποθετούμε. Διαγραμμίζουμε όλη την πόλη και θα βγούμε και στα περιαστικά του Δήμου ακροτήρι, σούδα, το προσεχώς διάστημα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι η πόλη έτοιμη μετά την άρση της κυκλοφορίας, να δουν και οι πολίτες μια άλλη πόλη και πώς θα έπρεπε να είναι η πόλη καθαρή και όμορφη. Όπως βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλές ταμπέλες παντού. Και θα κοιτάξουμε να τις αφαιρέσουμε έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα στους δρόμους, αλλά και να υπάρχει καλύτερη ασφάλεια, γιατί αυτά, ξέρετε, υπάγονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν πρέπει οι ταμπέλες να αποσπούν και θα πρέπει να υπάρχουν, μάλλον μπαίνουν σε μια νομοθεσία όλα αυτά, το πώς, ποιες ταμπέλες θα πρέπει να υπάρχουν και πώς. Εξάλλου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη Δημοτική Αρχή, ταυτόχρονα με τις εργασίες για τον ευπρεπισμό της πόλης, τα τεχνικά συνεργεία σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας προχωρούν και στον καθαρισμό όλων των παράλληλων με την Εθνική Οδόν δρόμων από τη Σούδα έως και την περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Θα κλαδευτούν τα δέντρα, θα απομακρυνθούν τα μπάζα και θα γίνει η διάνοιξη όπως πρέπει να υπάρχει. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, η πόλη θα έχει αλλάξει όψη το αργότερο σε ένα μήνα από σήμερα, οπότε και θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εργασίες.